Στοχοποιούμε για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπήρξα ο Υπουργός Οικονομικών που έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Το μνημόνιο το οποίο πολλοί εμίσησαν, αλλά σήμερα το υπηρετούν. Και απαντώντας σε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, εγώ απαντώ και επί της ουσίας πριν πάω στα πολιτικά επιχειρήματα. Πριν 3 χρόνια κάποιοι πήραμε την ευθύνη να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Χωρίς να απολογίσουμε το όποιο πολιτικό και προσωπικό κόστος. Και σήμερα 3 χρόνια μετά, σήμερα που βρισκόμαστε 2 μνημόνια μετά και λαμβάνονται και άλλα μέτρα, βολεύει πολύ κάποιος να πληρώσει για το πρώτο μνημόνιο. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι αν προσφέρουν στην κοινωνία το θέαμα μιας ανθρωποθυσίας, το ακούσαμε και με ακραίο τρόπο, θα ανακουφιστεί η πίεση σε αυτούς για όλα όσα οι πολίτες υφίστανται. Θα έχει βρεθεί ο αποδιοπομπαίος τράγος από την κυβέρνηση του Παπανδρέου για να επικεντρωθεί εκεί το ανάθεμα για όλα τα δυνά του κόσμου. Να μην ασχοληθούμε τους πριν, να μην ασχοληθούμε τους μετά. Όπως κάνουν συνειδητά και στοχευμένα και πολλά μέσα ενημέρωσης. Όπως το πρώτο θέμα του υπόδικου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εκδότη, που έφτασε στο σημείο να δημοσιεύει το περιεχόμενο του πορίσματος προανακριτικής με τον τίτλο «Ισόβια» στον Παπακοσταντίνο. Προτού καν αυτό ανακοινωθεί επίσημα. Και μου κάνει κατάπληξη να ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοανακηρύσσεται ως υπερασπιστής του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και ξέρω πολύ καλά ότι η λίστα είναι το ιδανικό σύμβολο. Σε μια εποχή που κόβουμε μισθούς και συντάξεις, είναι πάρα πολύ εύκολο το να λέει κανένας, αρκεί να παίρνετε τα λεφτά από τη λίστα. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Όμως όλη αυτή η εναντίον μου λησαλέα προσπάθεια έχει κοντά ποδάρια. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι λαμόγια και ποιοι δεν είναι. Και είναι σε όλους σας γνωστό ότι εγώ από την πολιτική δεν έχω κάνει περιουσία. Σήμερα έχω μόνο χρέη. Ούτε offshore είχα ή έχω, ούτε λογαριασμό στην Ελβετία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η τελευταία μου τοποθέτηση από αυτό το βήμα. Και πριν τη σημερινή συζήτηση, πολλοί μου είπαν δεν έχει καμία σημασία τι θα πει στη Βουλή. Το έχουν αποφασίσει να σε παραπέμψουν. Αδικαταλόγως. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι σε παρόμοια ζητήματα όπου κρίνεται το μέλλον και η ελευθερία ενός ανθρώπου, το μικροπολιτικό συμφέρον υπερισχύει της προσωπικής αντίληψης του κάθε βουλευτή για τα πραγματικά γεγονότα και την αίσθηση του δικαίου. Σήμερα δεν κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Αποφασίζετε αν θα στείλετε κάποιον σε ειδικό δικαστήριο. Με πολλούς από εσάς έχουμε βρεθεί απέναντι σε πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Σηκωστήκαμε, διαφωνήσαμε, ανταλλάξαμε σκληρά λόγια. Δεν αμφιβάλλω ότι ο καθένας από την πλευρά του προσπαθούσε να κάνει το σωστό όπως το αντιλαμβανόταν. Και ελπίζω σήμερα να αντιλαμβάνονται περισσότεροι ότι η τότε κυβέρνηση που υπηρέτησα δεν είχε σε όλα άδικο. Γιατί πολλοί από εσάς βρεθήκατε και βρίσκεστε σήμερα στην ίδια δύσκολη θέση, στα ίδια ηθικά και υπαρξιακά διλήμματα που βρεθήκαμε εμείς στα στελέχη του Πασόκ για το διάστημα. Ναι, για όλα τα δυνατά της χώρας δεν φταίω εγώ. Δεν είναι μόνο ότι είναι άδικο να γίνεται προσπάθεια να ξεπληθούν τα αμαρτήματα πολλών κυβερνήσεων και των 2 κομμάτων στην πλάτη μου. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ανέντιμο. Δεν επικαλούμε τη διαδρομή την οποία έχουμε κάνει με πολλούς βουλευτές σε αυτή την αίθουσα, με τους οποίους ήμασταν κάποτε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Ένας πολιτικός χώρος που τόσο άγαρμα βιάστηκε να με αποκηρύξει, όταν είχε αργήσει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όλα όσα έχουμε περάσει για να φτάσει η χώρα εδώ. Επικαλούμε όμως το γεγονός ότι με ξέρετε. Και ότι αντιλαμβάνεστε σίγουρα πως εδώ έχουμε μία εξόφθαλμη προσπάθεια κατασκευής ενοχής χωρίς στοιχεία. Απλά και μόνο γιατί βολεύει κάποιους πολιτικά. Και απευθύνομαι και στους βουλευτές το κομμάτι της αριστεράς. Όλων των κομμάτων. Όλων των αποχρώσεων. Και τους ρωτώ. Από πότε η αριστερά συνυπογράφει σε μία πρωτοφανή προσπάθεια
έβρεσης εξηλαιαστήριο θύματος για όλα τα δεινά της χώρας. Σε μια προφανώς στημένη ιστορία. Από πότε εγκατέλειψε η αριστερά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα? Από πότε σύρεται πίσω από εξόφθαλμες μικροπολιτικές, μικροκομματικές κυβερνητικές σκοπιμότητες? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το μόνο που ζητώ είναι να πάρετε τις αποφάσεις σας με βάση τα πραγματικά στοιχεία και την αίσθηση του δικαίου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.